Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την ΕΤΕΝΑ. Οι ηγέτες της ΕΟΚ αποφάσισαν νέα οικονομική στρατηγική για να δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας μέσω επενδύσεων και δημοσίων έργων. Η στρατηγική όμως αυτή είναι μακροπρόθεσμη, καθώς όπως σημειώνουν όλα τα μεγάλα ειδησογραφικά πρακτορεία, η έλλειψη χρημάτων και ο σκληρός ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία υποχρεώνουν την Ευρώπη να ακολουθήσει ένα προσεκτικό δρόμο, με άλλα λόγια, περιοριστική πολιτική που προς το παρόν δεν μπορεί να προσφέρει ανακούφιση στους εργαζόμενους που δοκιμάζονται από την ύφεση και τους άνεργους που αγγίζουν τα 18 εκατομμύρια. Είναι όμως ο μόνος δρόμος για να μην χάσει η κοινότητα την κούρσα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν συνέπειες για τα κεκτημένα και τις κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπενχάγης υιοθέτησε σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την οικονομική ανάκαμψη. Μέτρα που ικανοποιούν τις περισσότερες από τις προτάσεις που εισηγήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακούμε την απεσταλμένη μας στην Κοπενχάγη, Αγγελική Αγγελοπούλου. Στο πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπενχάγης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προώθηση των δημοσίων επενδύσεων και η στήριξη των ιδιωτικών, η αύξηση της δανειοδότησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 5 σε 8 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες. Η απόφαση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, η οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ουσιαστικά αποκομμένη από τον κορμό της κοινότητας, υφιστάμενη τις συνέπειες της κρίσης στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την ελληνική πρόταση και ενέκρινε τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, ώστε από την 1η Αυγούστου να αρχίσει η εκταμείευση των ποσών που θα διατεθούν στην Ελλάδα και στις τρεις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε δαπάνες παραπάνω από αυτές που αντέχουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι αυτό είναι το μήνυμα της Συνόδου Κορυφής, μήνυμα που ενθαρρύνει και ενισχύει την πολιτική που ακολουθείται ήδη στην Ελλάδα. Επεσήμανε δε ότι οι προτάσεις για ευελιξία στην αγορά εργασίας, δηλαδή μερική απασχόληση, ελαστικό ωράριο, παράλληλη εργασία και τα παρεπόμενά τους για κοινωνικά κεκτημένα, είναι προτάσεις που προέρχονται κυρίως από τον σοσιαλιστή Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να κάνει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, διάλογος, όπως είπε, που πρέπει να γίνει και σε κοινοτικό επίπεδο. Και κατέληξε τονίζοντας ότι ο ανελαίητος παγκόσμιος ανταγωνισμός υπαγορεύει περιοριστική πολιτική, διαφορετικά, όπως είπε, θα οδηγηθούμε σε γενικευμένη ανεργία. Σύγχυση δημιούργησαν αποφάσεις των 12 για ενδεχόμενη κατάργηση κοινωνικών παροχών. Αλλά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Περισσότερα από τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Δεν υπάρχει θέμα κατάργησης του 13ου μισθού. Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Στέφανος Μάνος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας τόνισε ότι η ανεργία στη χώρα μας είναι χαμηλότερη του 9% σε αντίθεση με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου η ανεργία κινείται σε υψηλότατα ποσοστά. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Τελόρ, είχε δηλώσει στη διάρκεια της διάσκεψης της Κοπενχάγης ότι θα έπρεπε να εξεταστούν σοβαρά ενδεχόμενα περικοπών κοινωνικών δαπανών. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι, σε σχέση με το τι υπάρχει σε άλλες χώρες, ανύπαρκτο. Η κοινότητα απομακρύνεται ουσιαστικά από το σχέδιο Van Soen για την κατάθμιση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης σε 10 αυτόνομες περιοχές και αντιμετωπίζει θετικά τη σύσταση συνομοσπονδίας με 3 καντόνια. Ταυτόχρονα είναι έτοιμη, αποδεχόμενη πρόταση του Προέδρου Μιτεράν να διαθέσει στρατιωτικές δυνάμεις και χρήματα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των ασφαλών περιοχών στη Βοσνία. Ακούμε και πάλι την Αγγελική Αγγελοπούλου. Οι ηγέτες της ευρωπαϊκής κοινότητας απέρριψαν πρόταση του καγκελάριου Κολ για άρση του εμπάργκο όπλων προς τους μουσουλμάνους, ενώ αντιθέτως υιοθέτησαν την πρόταση του Προέδρου Μιτεράν να διαθέσουν στρατιωτικές δυνάμεις και χρήματα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των περιοχών ασφαλείας στη Βοσνία. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διευκρίνησε πάντως ότι η Ελλάδα ως βαλκανική χώρα δεν θα πάρει μέρος σε αυτή την επιχείρηση, όπως δεν πρέπει να συμμετάσχει και καμία άλλη βαλκανική χώρα.
οι 12 θεωρούν ουσιαστικά ανεφάρμοστο το σχέδιο Vance Owen και ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη τους στα πρόσωπα των διεθνών μεσολαβητών Owen και Stoltenberg, υιοθετούν τη σύσταση συνομοσπονδίας με 3 καντόνια, το καθένα από τα οποία στην πλειοψηφία του θα κατοικείται από μία εθνότητα. Θεωρούν θετική την σερβοκρατική προσέγγιση που σημειώθηκε στη Γενέβη και περιμένουν και την θετική ανταπόκριση των μουσουλμάνων. Και δηλώνουν ταυτόχρονα ότι δεν θα δεχθούν εδαφική λύση υπαγορευμένη από Σέρβους και Κροάτες εις βάρος των μουσουλμάνων. Η ειρήνευση στη Βοσνία θα αποτρέψει επέκταση του πολέμου στο Κωσυβοπέδιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι ανησυχεί πάντα για τον κίνδυνο να επεκταθούν οι σειράξεις. Η τραγωδία της Βοσνίας πήρε σήμερα νέα διάσταση. Το Συλλογικό Προεδρείο της Βοσνίας διχάστηκε για το πώς πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις της Γενέβης. Στην κατάσταση μεγάλο ρόλο έπαιξε η Συμφωνία Σέρβων-Κροατών για την τριχοτόμηση της Βοσνίας και η αυξανόμενη σύγχυση των Ευρωπαίων για το πώς θα σταματήσουν τον εμφύλιο πόλεμο στη Βοσνία. Ακούμε τον Γιάννη Συνοδεινό. Ο μουσουλμάνος πρόεδρος της Βοσνίας, Αλία Ιζετμπέκοβιτς, παραδέχτηκε απόψε πως υπάρχουν διαφορές απόψεων στο συλλογικό προεδρία της χώρας του. Διέψευσε όμως πως έχει απομονωθεί από τα υπόλοιπα μέλη του προεδρίου. Είπε πως τα μέλη του προεδρίου που αναχώρησαν από το Ζάγκρεπ για να παραβρεθούν στις συνομιλίες ειρήνης της Γενέβης δεν είναι εξουσιοδοτημένα να συμφωνήσουν το παραμικρό χωρίς αυτόν. Το Associated Press μετέδωσε πριν από λίγο πως οι Σέρβοι και οι Κροάτες της Βοσνίας έχουν συμφωνήσει στις λεπτομέρειες για το πώς θα τριχοτομήσουν τη Βοσνία. Οι Βόσνοι μουσουλμάνοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν το σχέδιο ή να συνεχίσουν ένα πόλεμο εκ των πραγμάτων χαμένο. Εφημερίδες στη Σερβία γράφουν πως όλα συμφωνήθηκαν στο θέρετρο της Αδριατικής Χέρτσεκ Νόβι του Μαυροβούνιου ανάμεσα στον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Καρατζίτς και τον ομόλογό του των Βόσνιων Κροατών Μάτε Μπόμπαν. Αλλά ο Κροάτης πρόεδρος Φράνε Τούτσμαν διέψευσε πως υπάρχει σχέδιο για την τριχοτόμηση της Βοσνίας. Ο κύριος Καρατζίτς προειδοποίησε απόψε τους μουσουλμάνους πως το καλύτερο που έχουν να κάνουν στις συνομιλίες της Γενέβης είναι να δεχτούν την τριχοτόμηση της Βοσνίας, γιατί αυτή είναι η τελευταία τους ελπίδα να αποκτήσουν κράτος. Ο κύριος Καρατζίτς είπε πως τώρα οι Βόσνοι μουσουλμάνοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τμήμα της κεντρικής Βοσνίας, περίπου το 30% του βοσνιακού εδάφους. Ο κύριος Καρατζίτς επισήμανε πως οι Σέρβοι που ελέγχουν περίπου το 70% της Βοσνίας μετά από 15 μήνες εμφύλιου πολέμου δεν είναι έτοιμοι να κάνουν μεγάλες εδαφικές παραχωρήσεις. Το θέμα της μερικής άρσης της απαγόρευσης πώλησης όπλων στη Βοσνία το έδειξε και σήμερα η Αμερικανική ηγεσία. Αλλά αυτό φαίνεται πως έγινε μετά από επικρίσεις από ορισμένους δημοκρατικούς γερουσιαστές ότι εγκαταλείπει στο έλεος του Θεού τους Βόσνιους μουσουλμάνους. Ο πρώτος Έλληνας μισθοφόρος πολεμά στο πλευρό των Σέρβων της Βοσνίας. Η Ειρήνη Βασάλου μίλησε με τον πατέρα του που ζει στην Αριδαία. Ξέρετε καταρχήν πώς πήρε ο γιος σας αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση άντρας είναι, μόνος τελέργησε. Και την πήρε. Εσείς το γνωρίζατε ότι θέλει να καταταγεί στο στρατό των Σέρβων. Ναι, το σήμερα μάθαμε. Είχαμε στεναχωρηθεί βέβαια, δεν μας είπε τίποτα. Και μάθαμε τώρα ακριβώς που βρίσκεται. Από τη μια βέβαια χαρήκαμε ότι είναι γερός, αλλά από την άλλη βέβαια στον πόλεμο είναι δύσκολο βέβαια ένας, όταν γίνεται πόλεμος και να έχει το παιδί του, όποιος και να είναι βέβαια έχει κάποια στεναχώρια. Θα θέλετε ίσως να του στείλετε κάποιο μήνυμα. Να είναι γερός και να είναι αιτία ο πρώτος Έλληνας ο οποίος έχει καταταγεί στους Σερβιούς στρατού να είναι τυχερός να σταματήσει αυτό το αιματοκίνησμα το οποίο γίνεται ανά την Ιουγκοσλαβία. Πάντως όταν άκουγε τις ειδήσεις έλεγε μπράβο, τότε με συγχαρητή για τον Μιλόσεβιτς να πούμε, έδινε τον άνθρωπο. Και κατάκρινε τους αλλούς, τους αντίπαλους. Μάλιστα, τους μουσουλμάνους. Ναι βέβαια, οπωσδήποτε. Ποιοι δεν θέλουμε κατά τον μουσουλμάνο μας έχουν κάνει τόσο και τόσο. Οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στη Βοσνία πρέπει να αποκλειστεί, συμφώνησαν το πρωί οι Υπουργοί Άμυνας της Ελλάδος και της Ρουμανίας, κ. Βαρβιτσιώτης και Σπυρόιου. Η Ρουμανία δεν έχει αναγνωρίσει τα Σκόπια και, όπως είπε ο κ. Σπυρόιου, έχει υπόψη της τα ελληνικά συμφέροντα. Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν ακόμη τις δυνατότητες καλύτερης συνεργασίας των χωρών τους στον αμυντικό τομέα. Δεύτερη ημέρα σήμερα των γενικών εξετάσεων και οι υποψήφοι της τέταρτης δέσμης διαγωνίστηκαν στην έκθεση. Περισσότερα από τη Βάσο Μπαταριά. Το θέμα της έκθεσης ήταν σχετικό με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ατόμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Οι υποψήφοι το βρήκαν βατό, ιδιαίτερα για τους μαθητές της τέταρτης δέσμης που έχουν διδαχθεί σχετικά κεφάλαια στην κοινωνιολογία. Δεν είναι βατό το θέμα, ήταν εύκολο. Για έναν που έχει κάνει προετοιμασία, σωστή βατό. Εντάξει, μπορείς να βγεις ανέταξη από το θέμα. Όποιος είχε διαβάσει μπορούσε να το γράψει. Από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα. Οι υποψήφοι της πρώτης δέσμης διαγωνίζονται στα μαθηματικά, της δεύτερης στη βιολογία και της τρίτης στην ιστορία. Από τους υποψηφίους, 5.371 θα επιστρέψουν μετά τις γενικές εξετάσεις στα θρανία τους. Είναι οι μαθητές που έκαναν κατάληψη και για τους οποίους παρατάθηκε το διδακτικό έτος. Οι μαθητές αυτοί μετά τις γενικές εξετάσεις και μέχρι τις 9 Ιουλίου θα δώσουν εξετάσεις στο σχολείο τους για να πάρουν το απολυτήριό τους.
έφυγε η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Πατρίτσια Ράιαν Νίξον. Ήταν 81 χρονών και είχε καρκίνο στον πνεύμονα. Ακούμε την Οντίνη Ναρδάτου. Η Πατ Νίξον είχε παραμείνει πιστή στο πλευρό του συζύγου της Ρίτσαρντ Νίξον όταν αυτός παραιτήθηκε από την Προεδρία εξαιτίας του σκανδάλου Watergate. Την ώρα του θανάτου της στο σπίτι της οικογένειας Νίξον, κοντά της ήταν ο πρώην πρόεδρος και σύζυγό της Ρίτσαρντ και οι δύο κόρες τους. Ο Ρίτσαρντ Νίξον ήταν ο 37ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και παρέμεινε στην εξουσία από το 1969 έως το 1974. Γνωστοί και φίλοι του ζευγαριού δεν έπαψαν ποτέ να δηλώνουν πόσο αφοσιωμένη ήταν η Πατ Νίξον στο σύζυγό της, ακόμη και στις πολύ δύσκολες μέρες που πέρασε εκείνος. Ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε από το προεδρικό αξίωμα για να αποφύγει την παραπομπή του για το σκάνδαλο Watergate. Η Πατ Νίξον άρχισε να έχει προβλήματα με την υγεία της το 1974, το πρωινό που ελικόπτερο μετέφερε τους Νίξον από το Λευκό Οίκο. Μετά την αποχώρησή τους από την Ουάσιγκτον, οι Νίξον πέρασαν αρκετά χρόνια απομονωμένοι σε αγρόκτημα της Καλιφόρνιας. Είχαν πολλά χρέη από φόρους και αναγκάστηκαν να πουλήσουν μέρος της περιουσίας τους για να ξεπληρώσουν τα χρέη. Πολλοί περιγράφουν την Πατ Νίξον σαν μια πολύ συγκρατημένη γυναίκα που πρώτη φορά έδειξε δημοσίως τα συναισθήματά της όταν έκλαψε την ώρα που ο Ρίτσαρντ Νίξον εκφωνούσε τον αποχαιρετιστήριο λόγο του. Ο Χένρι Κι συγκερτώνησε πως η Πατ Νίξον ποτέ δεν προσπάθησε να επηρεάσει τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και ενδιαφερόταν πάντα για τα κοινά. Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο στην Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται η βιβλιοθήκη Νίξον. Η υφυπουργός εξωτερικών Βιργινία Τσουδερού πήγε σήμερα στη Δαμασκό για συνομιλίες με τους Σύριους ηγέτες. Ο Σύριος ομολογός της Γιωσέφ Σακούρ δήλωσε πως η κυρία Τσουδερού κομίζει μήνυμα στον πρόεδρο Χαφέζ Αλ-Άσαντ από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενό του. Για την παραπομπή σε δίκη 7 εταιριών επειδή διέθεταν στην κατανάλωση ακατάλληλα, επικίνδυνα και μολυσμένα εμφιαλωμένα νερά, καθώς και για άλλες εσωτερικές ειδήσεις, μας ενημερώνει τώρα η Μαρίνα Μαλατέστα. Οι υπεύθυνοι 7 εταιριών εμφιάλωσης νερού και αρκετοί καταστηματάρχες παραπέμπονται σε δίκη γιατί διέθεταν στην κατανάλωση μολυσμένα εμφιαλωμένα νερά. Επικίνδυνα χαρακτηρίστηκαν δείγματα των εμφιαλωμένων νερών Ροή, Πίμη, Μαρινόπουλος και Κόρφου. Ο Υπουργός Προεδρίας Σωτήρης Κούβελας προωθεί σημαντικές ρυθμίσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους που είχαν αδικηθεί στο παρελθόν. Σε περισσότερους από 80 οικοδομικούς συνεταιρισμούς θα δοθεί άδεια οικοδομής σύμφωνα με τις νέες οικιστικές ρυθμίσεις. Ο κ. Κατσιγιάννης εξάλλου παρέλαβε από τον Ομάρχη Ανατολικής Αττικής τους πρώτους καταλόγους με αυθαίρετα που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης. Δεμένα στα λιμάνια της χώρας από το πρωί τα πλοία της ακτοπλοείας μας λόγω της 48 ώρες απεργίας που άρχισαν οι ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων. Τις δυνατότητες της Ελλάδας για μια ικανοποιητική, οικονομική και επιχειρηματική παρουσία στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Η ελληνική εταιρεία Forum Maritime αγόρασε το 51% της ρουμανικής κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας Petromin. Ο Υπουργός Μεταφορών Παύλος Θεοδόρου δήλωσε για την αγορά ότι τα ρουμανικά πλοία θα συνεχίσουν να έχουν τη ρουμανική σημαία, θα υπόκειται στη ρουμανική νομοθεσία και το πληρωμά τους θα είναι Ρουμάνι. Με την πλήρη σημαία της Ευρώπης, 237 ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζονται καθαρές, δίνοντας στη χώρα μας το προβάδισμα έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Με διμερή συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης που υπέγραψαν το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Χιούφας και ο Αμερικανός επιτετραμένος James Williams, θα καλύπτονται στο εξής τα 2 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι 18.000 Αμερικανοί που ζουν στην Ελλάδα. Με τη διμερή αυτή συμφωνία δίνεται η δυνατότητα να συνυπολογίζονται οι χρόνοι ασφάλισης των δικαιούχων στις δύο χώρες, ώστε να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 50 παιδιά μάρτυρες του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνομπίλ φιλοξενούνται στη χώρα μας στις κατασκηνώσεις της αδελφότητας Λιβδία στην Ασπροβάλτα Χαλκιδικής. Από την 1η Ιουλίου το σήμα των τελών κυκλοφορίας θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα αυτοκίνητα. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Γκελεστάθης τόνισε πως οι ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας σκοπό έχουν τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η επίθεση σε όλα τα μέτωπα και η κατάθεση προτάσεων για τη ριζική αναμόρφωση του πολιτικού μας συστήματος ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ομιλίας της Προέδρου του Συνασπισμού Μαρίας Δαμανάκη σε συγκέντρωση που έγινε σήμερα στην Κεσαριανή. Οι βαριές λοιμώξεις στο ΥΠΑΡ και στους νεφρούς αντιμετωπίζονται τώρα με την ανακάλυψη ειδικών μονοκλονικών αντισωμάτων όπως ανακοινώθηκε σήμερα στο Παγκόσμιο Νεφρολογικό Συνέδριο στη Χαλκιδική. Ενώ οι επίσημες εκπτώσεις άρχιζαν σε ένα μήνα, οι προεκπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει, τονώνοντας την αγορά. Η πελαργή είναι είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Οι επιστήμονες, θέλοντας να μελετήσουν τις συνήθειες των πελαργών, αλλά και για να μπορούν να επέμβουν στη διάσωσή τους αποτελεσματικά, τους φορούν έγχρωμο πλαστικό δαχτυλίδι στο πόδι. Στη Σομαλία, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση παραμένει έκριθμη και οι δυνάμεις του ΟΗΕ εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον θέσεων του αρχηγού των ανταρτών, Μοχάμεντ Φαράχ Χαϊντίντ. Οι αντάρτες απάντησαν σταπειρά. Άλλες εξωτερικές ειδήσεις ακούμε και πάλι από την Οντίνη Λιναρδάτου.
του Αζερμπαϊτζάν, οι αντάρτες του Σουράτ Χουσέιν φουμπήκαν στην πρωτεύουσα Μπακού χωρίς να συναντήσουν προβλήματα αλλά και χωρίς να δημιουργήσουν ταραχές. Οι αντάρτες δήλωσαν πως έχουν εντολή να μην συνεχίσουν την προέλασή του σήμερα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Γκαϊντάρ Αλίγεφ, παρακάλεσε μία ακόμη φορά τον πρόεδρο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα να επιστρέψει στον Μπακού. Ο Αμπουλφάς Ελσίμπη έχει δηλώσει πως φοβάται για τη ζωή του. Απόψε τόνισε πως δεν θα επιστρέψει στον Μπακού όσο οι αντάρτες παραμένουν εκεί. Στην Ισπανία έγινε κηδεία των 6 στρατιωτών που σκοτώθηκαν χθες σε 9 βομβιστική επίθεση των Βάσκων Αυτονομιστών. Στην Ουάσιγκτον άρχισαν να φτάνουν οι αντιπροσωπείες Αράβων και Ισραηλινών για το νέο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλών για το Μεσανατολικό. Προεκλογική ατμόσφαιρα επικρατεί στο Μαρόκο. Η χώρα προετοιμάζεται για βουλευτικές εκλογές και τα μεγάλα κόμματα έχουν αρχίσει την προεκλογική εκστρατεία τους. Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ αρνείται κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Σαουδική Αραβία προσέφερε εκατομμύρια λίρες στο κυβερνών κόμμα λίγο πριν από τις εκλογές του 1992. Στο Μπαγκλαντές, πάνω από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές των τριών τελευταίων εβδομάδων. Στη Στοκχόλμη, ειδικοί επιδιορθώνουν στο ειδικό πλοίο του 17ου αιώνα. Το πλοίο έκανε το πρώτο του ταξίδι στις 10 Αυγούστου του 1628. Δίτες το ανακάλυψαν το 1950. Οι αστροναύτες στο διαστημικό λεωφορείο Endeavour άρχισαν τα πειράματα στο διάστημα. Σήμερα τους τηλεφώνησε εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton που χαριτολογώντας τους είπε πως η κόρη του είναι φανατική θαυμαστριά τους. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι έγιναν σήμερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λόγω της μεγάλης σημασίας της Συνόδου Κορυφής, όπου πάρθηκαν ουσιαστικά οικονομικά μέτρα που αποσκοπούν στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα και έχουν άμεσες ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, θα μεταδώσουμε μετά το τέλος του δελτίου του καιρού τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Κοπενχάγη. Μείνετε λοιπόν κοντά στην ΕΤΕΝΑ για να παρακολουθήσετε τα όσα σημαντικά είπε ο Πρωθυπουργός. Από εμάς, καλή σας νύχτα. Το δελτίο καιρού προσφέρουν τα κλιματιστικά Sharp. Γεια σας. Ζέστη θα έχουμε τις επόμενες δύο μέρες στη χώρα μας και ιδιαίτερα την Πέμπτη, οπότε η θερμοκρασία είναι πολύ πιθανό να φτάσει στα υπερορτικά τους 38 βαθμούς. Η τιμή αυτή είναι βέβαια υψηλή για την εποχή, αλλά όχι ασυνήθιστη για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Στο χάρι τώρα με τα συστήματα, παρατηρούμε ότι βαρομετρικά χαμηλά με μέτωπα επηρεάζουν τις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, καθώς επίσης και την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στη χώρα μας επικρατούν υψηλές γενικά πιέσεις. Βέβαια, στα νότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, θερμές αέριες μάζες μας έρχονται από τη Βόρεια Αφρική. Ειδικότερα τώρα για αύριο, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα υπερωτικά από 18 έως 36 βαθμούς και στα νησιά από 20 έως 32. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητή μέχρι 3 μποφόρου. Την ημέρα στα παράκτια θα επικρατήσουν θαλάσσιες άβρες. Στην Αττική, ο καιρός βέβαια θα είναι αίθριος και ζεστός με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς και βέβαια στα παράλια της Αττικής η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, προβλέπεται αίθριος καιρός και ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 βαθμούς και οι άνεμοι θα βγουν γενικά ασθενείς. Γεια σας. Το δελτίο καιρού ήταν μια προσφορά των κλιματιστικών Sharp. Η συνάντηση κορυφής της Κοπενχάγης επέτυχε τους στόχους της. Τα θέματα δεν ήσαν ιδιαίτερα δύσκολα. Θα πρέπει να επισημάνω ότι η διάσκεψη αυτή κορυφής είχε σαν κύριο θέμα της την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Για μας είναι θέμα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος για τους λόγους που καταλαβαίνετε.